Περιορισμό. Το τεστ όμως βγήκε αρνητικό. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Και αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι διάγουμε μια κρίσιμη περίοδο για αναχέτηση του ιού και όχι εξάπλωσή του. Σωστά. Έχετε δίκιο και είναι κάτι το οποίο απασχολεί όχι μόνο την Κύπρο αλλά τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και άλλες περιοχές του πλανήτη. Πρόκειται για μια πανδημία, νέο παθογόνο, εξαπλώνεται παγκοσμίως, σχετικά γρήγορα και καταβάλουμε τις προσπάθειες όλοι μας με τα μέσα που γνωρίζουμε για να περιορίσουμε το πρόβλημα. Πότε θεωρείτε ότι θα πρέπει να νιώσουμε κάπως ασφαλείς ότι έχουμε αντιμετωπίσει την κατάσταση ενώ της διασποράς? Ναι. Κοιτάξτε, η επιλογή των περισσότερων κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά νομίζω πλέον και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι να καταστήλουμε την εξάπλωσή του. Δηλαδή, να περιορίσουμε πάρα πολύ την πιθανότητα μετάδοσης. Πώς το πετυχαίνεις αυτό? Ο ένας τρόπος είναι με τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης. Σκεφτείτε ότι ένας άνθρωπος στην διάρκεια της ημέρας μπορεί να το σκεφτεί ο καθένας, αν θέλετε, από την καθημερινότητά του. Μπορεί να βλέπει 15-20 ανθρώπους. Περιορίζοντας τις επαφές, δηλαδή δεν πηγαίνουμε στη δουλειά, δεν βλέπουμε φίλους, αυτός ο αριθμός πέφτει πάρα πολύ. Μπορεί τελικά να είναι μόνο ο αριθμός μέσα στην οικογένεια. Άρα και η πιθανότητα να έρθουμε σε επαφή με κάποιον μολυσμένο μειώνεται. Ταυτόχρονα έχουμε τους πολλούς ελέγχους για να βρίσκουμε και αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μολυνθεί και να τους απομονώνουμε και επίσης απομονώνουμε όσους ήρθαν σε επαφή όπως συνέβη με εμένα. Άρα έχουμε αυτά τα βασικά μέτρα για να μπορέσουμε να καταστήλουμε την εξάπλωσή του. Γιατί το κάνουμε αυτό? Διότι αν τον αφήναμε ελεύθερο θα μπορούσε σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να μολύνει μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού. Λίγοι θα ήταν αυτοί οι οποίοι θα νοσούσαν βαριά ή και μπορεί να χάσουν τη ζωή τους, αλλά σε απόλυτους αριθμούς, το λίγοι αφορούσε το ποσοστό, σε απόλυτους μπορεί να ήταν αρκετοί και ενδεχομένως το σύστημα υγείας να μην μπορούσε να το υποστηρίξει, όπως συνέβη στην Ιταλία. Ναι, και μια και το λέτε αυτό και αναφερόμαστε και σε ηλικίες, βλέπουμε όχι μόνο στην Κύπρο περιπτώσεις πιο νεαρών ανθρώπων που δεν ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες να λυγίζουν, συνέβη και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Τι μήνυμα να στείλουμε σε σχέση με αυτό προς τους πιο νέους ανθρώπους που θεωρούν ότι ακόμη και αν νοσήσουν θα περάσουν απλώς κάτι σαν γρήπη? Ναι. Κοιτάξτε, νομίζω πρέπει με τα υπάρχοντα επιδημιολογικά δεδομένα να πούμε ότι παραμένει ο κίνδυνος υψηλός και για νοσηλεία βαριά και για θανάτους, κυρίως τους ανθρώπους, τους συμπολίτες μας, τους συνανθρώπους μας που έχουν κάποια άλλη συνοσηρότητα από το καρδιακό τους, από το αναπνευστικό τους κτλ. Και στους ανθρώπους μεγάλης ηλικίας. Τα νούμερα μας το δείχνουν ξεκάθαρα. Μπορεί να εμφανιστεί κάτι και σε μικρότερες ηλικίες, αλλά η πιθανότητα αυτή μικραίνει και μάλιστα στις πιο νεαρές ηλικίες γίνεται ακόμα πιο μικρή. Ωστόσο, το μήνυμα το οποίο πρέπει να βγει είναι αυτό, αν θέλετε, περισσότερο της κοινωνικής αλληλεγγύης. Δηλαδή, οι άνθρωποι μας οι οποίοι κινδυνεύουν περισσότερο πρέπει να προστατευτούν και αυτό οφείλουμε να το κάνουμε και εμείς. Να αποτρέψουμε τη μόλυνσή μας, γιατί μπορεί να μολύνουμε και αυτούς. Ναι. Και ας έχουμε και στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι μπορεί κάτι να πάει στραβά και στις νεαρές ηλικίες, αλλά δεν είναι τόσο συχνό. Όλο και περισσότερο τα τελευταία 24 ώρα, κυρία Νικολόπουλε, κυκλοφορεί ότι ο ιός ίσως να μεταλλάσσεται ή να βρίσκεται κοντά σε μετάλλαξη και να γίνει ακόμη πιο επικίνδυνος. Κοιτάξτε, δεν έχω κάποια τέτοια ενημέρωση, τουλάχιστον από τα έγκυρα sites τα οποία διαβάζω. Προφανώς γίνονται μελέτες, ενδεχομένως να συμβεί και κάτι τέτοιο. Ιός είναι και ιοί μπορεί να μεταλλάσσονται. Εμείς παραμένουμε στο γεγονός ότι και χωρίς τη μετάλλαξή του, για μας αποτελεί πρόβλημα. Δηλαδή, δεν έχουμε νοσήσει. Ακόμα και αν μεταλλαχτεί, εμείς παραμένουμε το ίδιο ευάλωτοι σε αυτό. Άρα, εφαρμόζουμε ό,τι έχουμε πει σε μια προσπάθεια να καθυστερήσουμε, να κερδίσουμε χρόνο για να έρθει κάτι που μπορεί να μας βοηθήσει. Είτε αυτό είναι θεραπεία ή, ακόμα πιο σημαντικό, να έχουμε ένα εμβόλιο. Μπορεί να μεταλλαχτεί, μπορεί να μας δημιουργήσει προβλήματα αυτό στην συνέχεια, μπορεί να σημαίνει ότι θα κυκλοφορεί ενδυμικά, δηλαδή κάθε χρόνο μπορεί να βρίσκεται ανάμεσά μας, αλλά αν εμείς
έχουμε εμβόλια, αυτό το πράγμα μπορεί να αντιμετωπιστεί. Και πριν τα εμβόλια, κυκλοφορούν και διάφορα φάρμακα τα οποία θεωρείται ότι είναι αποτελεσματικά. Μια από τις τελευταίες πληροφορίες είναι ότι ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων άναψε πράσινο φως για ένα φάρμακο που λέγεται Αβιγκάν. Γνωρίζετε κάτι σε σχέση με αυτό? Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι υπάρχουν διάφορα φάρμακα τα οποία δοκιμάσανε και στην Κίνα, ίσως δοκιμάζουν και στην Ιταλία και ενδεχομένως το εξαίρετο ιατρικό προσωπικό που έχουμε και στην Κύπρο μπορεί να το δοκιμάζει και αυτό για τους συνανθρώπους μας που νοσηλεύονται. Ωστόσο, για να έχεις κάτι το οποίο να χρησιμοποιείται για την νόσο COVID-19, κανονικά θα πρέπει να αξιολογηθεί μέσα από κλινικές δοκιμές. Γνωρίζω ότι γίνονται τέτοιες κλινικές δοκιμές και μάλιστα πρόσφατα δημοσιεύτηκε μία για ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται και στο χώρο του HIV, αλλά δεν βρήκαν ότι όντως στην παρούσα φάση και με τους ασθενείς που είχαν βάλει στη μελέτη βοηθάει. Η έρευνα συνεχίζεται και πιστεύω στον χώρο των φαρμάκων θα έχουμε πιο σύντομα κάτι σε σχέση με το εμβόλιο, διότι στην περίπτωση του εμβολίου οι κλινικές δοκιμές και οι φάσεις που έχουν είναι περισσότερες, διότι δίνουμε κάτι σε υγιή πληθυσμό και θέλουμε να μεγιστοποιήσουμε την ασφάλεια. Στα φάρμακα, επειδή ήδη κάποιος νοσεί και επειδή έχουμε και προηγούμενα φάρμακα, προφανώς θα κοιτάξουμε και την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα, δεν κάνουμε εκπτώσεις, αλλά συνήθως αυτά τα πράγματα παίρνουν λιγότερο χρόνο και μπορεί να έχουμε κάτι καλύτερο σύντομα. Αλλά προς το παρόν δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει κάτι δραματικά στο κομμάτι των αντιοικών φαρμάκων. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό βράδυ να έχετε. Και πάμε στη Λάρνα.